εδώ σήμερα είμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι και πολύ ευχαριστημένοι, γιατί πρώτα απ' όλα όλοι γνωρίζουμε τον Γιώργο. Ο Γιώργος είχε την καλοσύνη και την πολύ έξυπνη σκέψη, έξυπνη για τη βιβλιοθήκη, να ετοιμάσει αυτό το ωραίο λεύκομα μαζί με τους συνεργάτες του και να το προσφέρει στη βιβλιοθήκη για να έχει η βιβλιοθήκη ένα εισόδημα από την πώληση αυτού του βιβλίου. Τι μπορώ να πω, μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο, ένα ευχαριστώ στους συνεργάτες, όσους έκαναν τον κόπο και έγραψαν με τα κείμενά τους μέσα σε αυτό το βιβλίο και βεβαίως και στον Αρκιδιάδη Τάτο, ο οποίος δεν θέλει να το λέμε, αλλά εκείνος είχε το βάρος το οικονομικό της έκδοσης. Από μένα δεν έχετε να ακούσετε τίποτα άλλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους είναι εδώ και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ομιλητές. Καλά να περάσετε το πρωινό. Καλημέρα και από μένα. Κύριε Ειρήνη, τα είπε πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια είναι όσα λέει. Αλλά είναι και εμπνεύστρια η ίδια και η Καϊρίνης Βιβλιοθήκη, γιατί αυτή η ιστορία πάει πολύ πίσω, 20 χρόνια, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα σεμινάριο συλλογής ανθρωπολογικού υλικού της Άνδρου, που τότε έκανε και το πρώτο σκίτσο από αλωνιού για ένα υλικό που συνέλεξε η Καϊρίνης Βιβλιοθήκη. Στη συνέχεια γύρισε στο μυαλό μου τη δημιουργία αυτού του λευκόματος για να μείνει κάτι για την Άνδρο περισσότερο. Και ευτυχώς βρήκα ένα συμπαραστάτη, τον Αρχιδιάδη τον Τάτο, ο οποίος το αγκάλιασε πολύ γρήγορα και γι' αυτό και έγινε τελικά. Στη συνέχεια υπήρξαν κάποιοι πολύ αγαπημένοι φίλοι που θέλησαν να γράψουν και να παρουσιάσουν στη συνέχεια. Γράφει η Λίνα Καζατζάκη, που είναι μαζί μας σήμερα, η Ήρηση Κρητικού, η Καταρίνα Κιτικόφερ, καθηγήτριά μου του Πανεπιστήμιου της Βέρνης, ο Πέτερ Ρεχστάινερ, δικηγόρος, ελβετός, λάτρης της Άνδρου και κατά το ίμιση Ανδριώτης τα τελευταία 20 χρόνια. Και θα συνεχίσω παρουσιάζοντας πλέον όλους τους. Και η Όλγα Βενετσιάνου, αρχιτέκτονας, και πιο εξειδικευμένη στο θέμα το αρχιτεκτονικό. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Δημήτρης Σταυριανός, φίλος πρώτα απ' όλα, φιλόλογος και αρχαιολόγος, και η Λίδα Καζατζάκη, ιστορικός τέχνης και φίλη φυσικά. Και κάποια αποσπάσματα θα διαβάσει η Άννη Σταυριανού, μικρή μου αδερφή. Ευχαριστούμε τον Γιώργο και όλους τους συντελεστές στην έκδοση αυτού του λευκόματος που, όπως θα είδατε στα τραπέζια εκεί που εκτίθεται, περιλαμβάνει τα δύο κομμάτια. Ένα μεγάλο τμήμα καταλαμβάνει πίνακες του ζωγράφου και ένα σημαντικό βέβαια τα κείμενα των προαναφερθέντων ιστορικών τέχνης της κυρίας Καζατζάκη που είχα μας μιλήσει με την παλίτα του λόγου της λίγο αργότερα και των προαναφερθέντων. Με λιτό λόγο, διεισδυτικό και αποκαλυπτικό, όπως θα παρατηρήσετε, είναι ένας μεγενθητικός φακός τα λόγια τους, σύντομα, στο έργο του ζωγράφου. Εμείς ξεφυλίζουμε τους πίνακες, σαν ένας θεατής. Καθώς τους παρατηρείς τους πίνακες του Γιώργου Σαλταφέρου, να μελετήσει με πολλά άλλη τα δικά σου ζητήματα. Τους θεωρείς μια αφορμή σαν ένα έργο αναζήτησης. Εμείς που ζούμε, εγώ σαν επισκέπτης και εσείς σαν κάτοικοι της Άνδρου. Είναι ένα πεδίο ολόκληρης δικής μας έρευνας. Καθώς βρισκόμαστε μπροστά από αυτόν τον πίνακα, νιώθουμε ότι θέλουμε να διεισδύσουμε μέσα, να αποκαλύψουμε εικόνες του ζωγράφου που δεν είναι απεικονίσιμες. Είναι ένα ταξίδι που κάνεις μοναχός σου, όπως λέει και ο ελβετός Ρεχστάινερ, απέναντι στις πέτρες, πάνω στις σκληρές πέτρες, στη σκληρή γη της Νότιας Άνδρου. Με αφορμή τους πίνακες αυτό το ταξίδι.
βλέποντας τους πίνακες, το πρώτο επίπεδο χάνεται και η ματιά μας κυριαρχείται από τη φαντασία. Ένα ταξίδι της φαντασίας που συνυπάρχει και ο εξωτερικός κόσμος και ο εσωτερικός μας σε αυτούς τους πίνακες. Το αλόνι είναι μια αφετηρία για περιπλάνηση, άλλοτε προσανατολισμένη και άλλοτε, επιτρέψτε, χαοτική. Είναι μια ανάβαση στο βουνί, μια πάρεις νερό στην Πετρένια, είναι μια περιπλάνηση προσανατολισμένη, λίγα μέτρα παραπάνω το αλόνι, το προσεγγίζεις. Παράλληλα και χαοτική, μέσα στο εγκατελελειμμένο τόπο, όπως γράφει και η καθηγήτρια εκεί, η Αντίτη Χόφερ, μια χαοτική, ένα ταξίδι μέσα στο παρελθόν. Είναι στιγμές περιδιάβασης σε αυτά τα έρημα πια βουνά, στις πέτρινες πλάκες του κύκλου, που ο ιστορικός τέχνης, η κυρία Κρητικού, αναφέρει ότι είναι σαν χαλιά μαγικά. Την ξεραμένη λάσπη, την ανάμεικτη με κοπριά στα διάκαινα. Θα δούμε δύο πλευρές της ανάλυσης των πινάκων. Αρχιτεκτονική υπάρχει ο όρος της ατμόσφαιρας των πινάκων. Η ατμόσφαιρα στους πίνακες του ζωγράφου διεγείρει τις αισθήσεις αλλά και τα συναισθήματά μας. Μας αγγίζει. Είναι ένα στοιχείο η ατμόσφαιρα, μας υποβάλλει ψυχολογικά και όποιον εισέρχεται στο χώρο του ζωγράφου. Αυτό το στοιχείο το κάνει να αισθανθεί το χώρο που απεικονίζεται. Η ατμόσφαιρα αυτή αντιστοιχεί στην πρώτη κιόλας εντύπωση που παίρνουμε από ένα πίνακά του. Στην πρώτη στιγμιαία αίσθηση που μας προκαλεί. Γίνεται αντιληπτή μέσα από μια συγκινησιακή ευαισθησία. Είναι μια μορφή αντίληψης που λειτουργεί απίστευτα γρήγορα και σχεδόν αυθόρμητα. Σύμφωνα με τον Σοκράτη, σε φιλολογία, οι αισθήσεις μας είναι η σύνδεση της φύσης με το σώμα μέσω του εγκεφάλου. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξή μας να υφίσταται στον χώρο μέσω των αισθήσεων, οι οποίες συνδυαστικά δημιουργούν μια νοητή εικόνα του περιβάλλοντος χώρου, που συχνά απομακρύνεται από εμάς αυτή, αναστέλλεται αυτή η διαλεκτική σχέση στην καθημερινότητα. Με τους πίνακες του Γιώργου Σαλταφέρου αναστέλλεται αυτή η φθορά της διαλεκτικής σχέσης ανάμεσα στο σώμα μας και στη φύση που απεικονίζεται. Όπως λέει και η ιστορικός τέχνης στην ανάλυση της, βλέπουμε μπροστά τον τόπο, μέσα από το βλέμμα του, τα ίχνη των ζώων, τα δεμάτια της αρχαίας σοδειάς. Αυτό το βλέμμα του ζωγράφου, η όρασή του, είναι το βασικό αισθητηριακό εργαλείο που αποκαλύπτει τον περιβάλλοντα χώρο στο αλόνι. Είναι αυτό που μας αφυπνίζει και συμπαρασύρει και άλλες μας αισθήσεις, για να έχουμε μια πραγματική επαφή με αυτούς τους εγκατελειμμένους τόπους. Το ενεργό βλέμμα του Σαλταφέρου διαθέτει οξυδέρκεια. Και όπως παρατηρεί και η αρχιτέκτονος κυρία Ζεβετσιάνου, το έργο του δεν λειτουργεί σαν ένα στιγμιότυπο, δεν λειτουργεί σαν αντανακλαστικά εξωτερικά ερεθίσματα, καθώς κινείται, στέκεται το βλέμμα του στα αλόνια, πλησιάζουμε και εμείς εστιάζουμε τον ίδιο χώρο. Έτσι, μέσω του ενεργού του βλέμματος, είμαστε ικανοί να πλησιάσουμε πραγματικά αυτό τον αρχιτεκτονικό τόπο, το αλόνι. Έχει γράψει ένα κείμενο ανθρωπολογικό, πολύ σημαντικό για τις ενέργειες των ανθρώπων και των ζώων σε αυτόν τον χώρο, και μπορούμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτό το κείμενό του ζωγράφου. Η κατασκευή του αλωνιού και η αρχιτεκτονική τύπη. Η κατασκευή του αλωνιού ξεκινούσε με την τοποθέτηση ενός μπουκαλιού αλιασμού στα θεμέλια. Στη συνέχεια, κάρφωναν ένα πάσαλο πάνω στον οποίο έδαιναν ένα σκηνή, το μήκος του οποίου θα αποτελούσε όταν τεντωνόταν την ακτίνα του κύκλου του αλωνιού. Οι αγρότες τέντωναν το σκηνή κινούμενοι κυκλικά και έτσι χάρισαν τον κύκλο. Στη συνέχεια έσκαβαν ένα κυκλικό χαντάκι και ξεκινούσαν την τοποθέτηση όρθιων παραλληλόγραμμων πλακών, οι οποίες θα σχημάτιζαν το αλόνι.
Σε μία από αυτές τις πέτρες χαρασόταν ο προστάτης σταυρός του Ολονιού. Κάποιες φορές βρίσκουμε χαραγμένα και τα αρχικά του κτήτορα και πιο σπάνια τη χρονολογία κατασκευής. Το δάπεδο στρωνόταν με οριζόντιες πλάκες. Παρατηρούνται οι εξής αρχιτεκτονικοί τύποι Ολονιών. Πρώτος τύπος. Κάποια αλόνια ήταν κατασκευασμένα μόνο με τις όρθιες πέτρες, οι οποίες ήταν στερεωμένες μέσα στο έδαφος. Δεύτερος τύπος, κάποιοι ήταν ενισχυμένα με ένα εξωτερικό κυκλικό πέτρινο τοίχο, περίπου στο ύψος των κάθετων πλακών. Ο τρίτος τύπος είχε ένα ψηλό ημικυκλικό τοίχο από την πλευρά που φυσούσε ο αέρας. Ο τοίχος αυτός είχε και κάποια μεγάλα ανοίγματα σαν παράθυρα, τα οποία χωρίζονταν μεταξύ τους με μεγάλες κάθετες πέτρες, οι οποίες είχαν μία τρύπα περίπου στη μέση τους. Μπορούσαν με αυτά τα παράθυρα να ελέγχουν την ένταση του ανέμου και να αφήνουν να περνά τόσος, ώστε να μην τους παρασύρει το άχυρο. Κάποια μπορεί να τα έκλειναν με φρέσκα κλαδιά δέντρων, τα οποία τα στερέωναν σε οριζόντιο ξύλο που περνούσαν στις τρύπες που είχαν οι κάθετες πέτρες. Κάποιες φορές, αν ο άνεμος ήταν πολύ δυνατός, κατά το αλώνισμα έφραζαν τα παράθυρα με δεμάτια βοσανό. Στα αλώνια αυτού του τύπου γινόταν το λίχνισμα με μικρή ένταση με ητέμι ή με γρεγοβόρι ή με πουνέντε, αν το χωράφι βρισκόταν κοντά σε ένα ματιά. Ο τέταρτος τύπος ήταν παρεμφερής με το τρίτο, αλλά είχε διπλή σειρά παραθύρων, στα οποία κάποιες φορές είχαν τοποθετημένα ξύλινα παράθυρα, τα οποία ανοιγόκλυναν ανάλογα με την ένταση του ανέμου. Αυτός ο τύπος συναντάται στην Βόρεια Άνδρα, στην περιοχή του Καγοντόρ. Ευχαριστούμε. Μία άλλη πλευρά και τελευταία σύντομη που αναγνωρίζει και ο Ελβετός ο μελετητής είναι η μοναχικότητα που απεικονίζεται στους πίνακες του ζωγράφου. Σύντομη συναντάται η αντίληψη στη φύση, η φύση της άνθρωπη να είναι ηλιόλουστη, να είμαστε χαρούμενοι, να είναι καλοκαίρια και μια ατμόσφαιρα ανούβρου καλοκαιριού. Πώς παραβλέπουμε όμως και τη μελαγχολία ή και τη μοναχικότητα που επιφέρει η επαφή μας με τη φύση, με το έργο του ζωγράφου. Ο τόπος που αποκονίζει ο ζωγράφος, η ωραιότητά του, κρύβει μια ενέργεια αυτό το αλώνι. Συνειρμικά, άνθρωποι, κάθιδροι, ζώα, κάθιδρα, η λάβα του καλοκαιριού στα μάτια μας, οι αλογόμυγες στα ζώα και στους ανθρώπους, οι μυρωδιές, το λίχνισμα στα μάτια να μπλέκεται. Μετά από λίγο όμως, ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ενόβια ύπαρξη αυτού του τοπίου της Άνδρου. Συνειδητοποιούμε λίγο και την πρόσκαιρη παρουσία μας σε αυτόν και κατακλυζόμαστε από ένα έντονο αίσθημα μελαγχολίας, όπως παρατηρεί και ο Αχστάινερ και συγγνώμη. Στο έργο του αυτή η αισθητηριακή απόλαυση μας στρέφει και προς τον εαυτό μας. Νιώθουμε να πλημμυραζόμαστε από μια μοναχικότητα και ζητούμε και στιγμές ενδοσκόπησης, να τοποθετήσουμε και τον εαυτό μας μέσα σε αυτόν τον χώρο που ζει ο καλλιτέχνης και στον χρόνο που δημιουργεί. Όπως λέει και η αρχιτέκτονος κυρία Βενετσιάνου, σκεφτόμαστε τους ανθρώπους, τις ενέργειές τους, νιώθει ο θεατής των πινάκων του, τον ήλιο στο δέρμα του και τον αέρα στα μάτια του να τα κλείνει. Πρόκειται για ένα αίσθημα μοναχικότητας, όχι μοναξιάς, και το τοπίο μας φέρνει κοντά στην ουσία που πρέπει να είμαστε απόλυτα μόνοι. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαρταφέρη που δημιούργησε αυτούς τους πίνακες, χώρους που δημιουργούν ένα γόνιμο έδαφος για την μοναχικότητα, για την ανατένιση, για να κατανοήσουμε το αποτύπωμα του ανθρώπου, όπως λένε οι μελετητές. Και όπως καταλήγει η καθηγήτρια η κυρία Βιτιχόφερ, έτσι κατανοούμε έναν τόπο της Άνδρου μαγικό. Σας ευχαριστώ. Με τη σειρά μου θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την Μιχαήλ Πιωτή και την Ειρήνη Τάμπαση, φυσικά τον Γιώργο, τον Σαρταφέρο,
που με προσκάλεσαν να μιλήσω για το, αυτό το λέρκωμα και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό το πραγματικά φτωχισμένο λέρκωμα με τα αλόνια που δημιουργήσε ο Γιώργος Αρταφέρος. Όταν το ξανακοίταξα αυτό το λεύκομα, είναι σαν να έδωσε ο προλαλήθος την απάντηση στο... Μου γεννήθηκε ένα ερώτημα που με βασανίζει πάντα όταν βλέπω έργα τέχνης που όχι μόνο με αγγίζουν, αλλά και με προβληματίζουν. Και θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση δική μου σε αυτό, όπως έκανε και ο Δημήτρης, και ίσως μετά όσοι έχουν ξεφυλίσει το λεύκομα ή έχουν δει τα έργα του Γιώργου Σαρταφέρου, θα μπορούσαν να πούνε τη δική τους άποψη. Το ερώτημα αυτό είναι το πώς ένας σύγχρονος φωτογράφος καταφέρνει με την τέχνη του να μας κινήσει το ενδιαφέρον για ένα σημαίνω, πλην όμως ξεχασμένο κομμάτι της ιστορίας μας. Αλλά και όχι μόνο της ιστορίας, αλλά και μιας άλλης θεώρησης, πρόσληψης και αισθητικής του κόσμου. Έτσι ώστε να μας πραγματικά να μας συγκινήσει και ψυχικά, αλλά και νοηματικά. Η θεματική του Σαρταφέρου είναι τα ερυπωμένα σήμερα αλόνια, η οποία είναι στενά δεμένη με την νεότερη ιστορία της παραγωγικής ερήμωσης της Άνδρου, αλλά και ολόκληρης της ελληνικής υπαίθρου. Τα αλόνια της Άνδρου είναι οι σιωπηλοί μάρτυρες μιας ιδιαίτερα ανθυρής περιόδου του νησιού, που ξεκινά το 19ο αιώνα και σβήνει μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλούν για τους ιστοβολώνες της, που έθρεψαν ολόκληρες γενιές, ακόμα και μέσα στη δύσκολη κατοχή. Δημιούργησαν το πλούτο του βασικού είδους διατροφής, του ψωμιού, αλλά και των μακαρονοπίδων που υπήρχαν εδώ. Ο Σαρταφέρος μας δίνει, αυτό που καταφέρνει, μας δίνει και στα βαμμένα με χρώματα έργα τους, αλλά και σε κάποια ασπρόμαυρα, τη μεγάλη εικόνα. Αφήνει τα αλόνια να δεσπόζουν στο δομημένο αυστηρά πάνω σε επίπεδα χώρο με τις εμασιές, αυτές τις ονοματισμένες σύμφωνα με την αρχαία έννοια του όρου φράχτη, πεζούλες, να απλώνονται γύρω τους και να γαλλιώσουν σεβαστικά το φυσικό τοπίο. Εξηγεί έτσι, θεωρώ, στον αδαή επισκέπτη του νησιού την παράξενη παρουσία των εμασιών σε ολόκληρες πλαγιές, που άλλοτε ήταν καλυμμένα χωράφια και εμείς τα βλέπουμε έτσι να υπάρχουν χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι άνθρωποι φτιάξανε αυτές τις εμασιές. Μας βυθίζει, απ' την άλλη, στα έργα του με χρώμα, στα πλούσια πράσινα το δέντρο της Άμμου και τον θάμνο της, στις αυγές στονικότητες της γης της και των σταχιών, στο μοναδικό λουλακί των αγωνολούλωδων, με τον μπλε της θάλασσας και του ουρανού, να εκτείνει το βάθος του ανοιχτού απελευθερωτικού ορίζοντα. Υπάρχει όμως η νευρώδης ορμητική κίνηση του χρωστήρα του, που μας μεταδίδει από τη μια την άγρια και τρυφερή πνοή του επικρατήτικων ανέμων, απ' την άλλη θεωρώ ότι τον προστατεύει από τη γραφικότητα μιας πιστής αναπαράστασης. Εστιάζει το βλέμμα του, ειδικά στα ασπρόμαυρα έργα, στο κυκλικό σχήμα της αένας ύπαρξης των αλωνιών, που προδίδει τον τρόπο λειτουργίας τους, αλλά και τους δίνει και κάτι, μία ιερότητα, μία μαγικότητα. Με τις στιβαρές, ρεαλιστικά αποδοσμένες, επομένως εν μέρη κατεργασμένες ή εντελώς ακατέργαστες πέτρες, να μας φανερώνουν τον έμετρο τρόπο κατασκευής τους και τη μαεστρία των τεχνητών. Να στέκονται αγέροχες στην εγκατάλειψη
και να υποδηλώνω ταυτόχρονα το ανθρώπινο χέρι που με πολύ μόρφο και αγάπη τις δούλεψε και τις έστησε. Χρησιμοποιεί επίσης το εκτυφλωτικό λευκό για να τονίσει την υφή της ύλης της πέτρας, να τονίσει το ρυθμό των μονοπατιών, αλλά και να το διαποτίσει, να διαποτίσει το τοπίο με τη διάχυσή του πάνω του, με μια ονειρική, εξωπραγματική ατμόσφαιρα. Ο Σαρταφέρος θεωρώ ότι καταφέρει να συνδέσει την άλλο με τις παλιές και τις σύγχρονες έννοιες της, ως πηγή του φωτός, αλλά και ως πηγή της τροφής. Καταφέρει να δέσει το παρελθόν με το παρόν, να το προβάλλει σε ένα διαφορετικό από τη σημερινή δυστοπία μέλλον. Και θέλω να προσθέσω στο τέλος μία φράση που έγραψε ένας Τσεχοσλοβάκος πριν, συγγραφέας, ο Μίλαν Κούντερα, που θεωρώ ότι ο Γιώργος με την τέχνη διατυπώνει αυτή τη φράση. Λέει ο Κούντερα, οι άνθρωποι που ζουν μονάχα το ασύνδετο παρόν τους, που αγνοούν κάθε ιστορική συνέχεια και δεν διαθέτουν κουλτούρα, είναι ικανοί να μεταμορφώσουν την πατρίδα τους σε μια έρημο δίχως ιστορία, δίχως μνήμη, δίχως καμιά απήχηση και στερημένη από κάθε ομορφιά. Νομίζω ότι ο Γιώργος αυτό μας λέει με το έργο του και μας εμπνέει όπως πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Το κοινό θέλει να πει κάτι. Σε αυτό το ερώτημα που έθεσα, αυτό που μας αγγίζει, γιατί μας αγγίζει ένα τέτοιο έργο, που έχει σχέση με το παρελθόν. Ίσως αυτό το μελαγχολικό βλέμμα που βλέπω εδώ, τη μοναχικότητα, διαφορετική οπτική. Υπάρχουν όλα μέσα. Ορίστε. Ότι σαν θέμα τα λόγια έχουν μια ιδιαίτερη ανήκουν στο παρελθόν και μαρτυρούν τον μόχθο ανθρώπων που υπήρξαν στη ζωή μας, που είναι ας πούμε παππούδες και γιαγιάδες μας και μαρτυρούν τον τρόπο ζωής τους, που ήταν σαφώς πολύ πιο κοπιαστικός από ότι τα σημερινά χρόνια. Δεν μπορείς να σταματήσεις τον χρόνο, δεν μπορείς να σταματήσεις την εξέλιξη, αλλά μπορείς να σεβαστείς το παρελθόν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μας παρέδωσαν ζωή και συνεχίζουμε, ας πούμε, και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε με ευγνωμοσύνη είναι να τους θυμόμαστε και να θυμόμαστε μέσα από αυτές τις μαρτυρίες που είναι εκεί ακίνητες στον χρόνο, τη ζωή τους και πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε που ήρθαμε. Και αυτό, ας πούμε, με συγκινεί και προσπαθώ, ας πούμε, και από την οικογένειά μου να κρατώ αυτά τα λίγα και να θυμόμαστε και να τα μεταδώσουμε στην καινούργια γενιά. Ευχαριστώ. Τα λόγια εγώ τα έζησα. Παρόλο ήταν έξω από το χωριό, ήταν και τόπος συγκεντρώσεως της οικογένειας. Γιατί αλωνίζαμε σε όλη η οικογένεια μέσα εκεί. Μετά φέρνανε, γιατί κρατούσε από πολύ το πρωί μέχρι το βράδυ. Ή και ακόμα λιχνίζαμε και με το λίχνο που βλέπαμε. Και ερχόταν όλη η οικογένεια πέρα από το αλώνι μέσα και είχαμε το φαγητό εκεί τα πρώτα και λάβανε μέρος και όλη η οικογένεια, γιατί και τα παιδιά είχαν ένα ορισμένο καθήκον. Φυγαίνανε πίσω από τις αγελάδες αυτά με ένα κύπελο, συνήθως ήταν κολονιστιά και πετάξανε τα ούρα έξω, να μην μείνουν μέσα σας με τα στέδια. Υπάρχει αυτό το αλώνι. Υπάρχουν πολλά ακόμα πάνω στις μέλη. Όχι, το δικό, εκεί που ήρθατε εσείς, το δικό σας. Όχι, εγώ δεν είπα, η οικογένειά μου δεν είχαμε αλώνια, αλλά πηγαίναμε στη γιαγιά τους, του θείου τους. Γι' αυτό σας λέω ότι ναι, όλη η οικογένεια λάβανε μέρος στα αλώνια κάποια στιγμή. Ευχαριστώ.
Συνήθως τα κτήματα, τα οποία ήταν και απομακρυσμένα, που δεν υπήρχαν οι δρόμοι σημερινοί φυσικά, και εκεί πέρα υπήρχε και ο στάβλος, το βίπατο κτίριο, αυτό που ήταν κάτω από τα ζώα και πάνω ήταν ο αρχιερώνας. Οπότε εκεί πέρα γινόταν όλη η δουλειά με τις αγελάδες και με το άλογο ή με το γαϊδούρι που γυρίζανε γύρω-γύρω, αλλά όχι μόνο οι μεγάλοι, και τα παιδιά συμμετείχανε. Και μετά είχαμε τις τραπούντες, που είναι μεγάλα τσουβάλια, θα τα λέγαμε, όπως είναι τώρα οι μπούρδες που κουβαλάνε τα μοχάλικα. Αυτό, και ανεβαίνανε στο πάνω πάτωμα το άχυρο. Το αδειάζανε, κατεβαίνανε, το ξαναγεμίζανε και το ανεβάνανε. Και πάντα προσέχανε τι καιρό θα είναι περίπου για να μπορέσουν να κάνουν το λύκνισμα, να μαζέψουν τα άχυρα και όλα αυτά. Ήταν μια πολύ κοπιαστική δουλειά, αλλά ήταν και μια χαρά, διότι ήταν τα γεννήματα των σπιτιών. Με αυτά που οι οικογένειες ζούσαν, ήταν για τα ζώα τους, ήταν για όλη αυτή τη δουλειά. Με συγχωρείτε να σας κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή τα αλόνια, σε ένα αλόνι, ας πούμε, που ήρθε σε ένα τόπο, πηγαίναν διάφορες οικογένειες ή ήταν της κάθε οικογένειας το αλόνι? Συνήθως ήταν του χωραφιού, ήταν της οικογένειας. Δηλαδή όταν ο άλλος ο άνθρωπος είχε ένα κτήμα, το οποίο ήταν 15 στρέμματα εμασιές. Και αφού το καλλιεργούσαν, διότι είχαν για την εκτροφή των ζώων το χορτάρι, μετά έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να το μαζέψουν, διότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κουβαλήσουν όλα τα σανό σε άλλο τόπο. Δεν υπήρχαν μηχανές, δεν υπήρχαν τίποτα. Έπρεπε εκεί, επί τόπου, να γίνουν. Τώρα, αν έρχονταν οι γείτονες ή όχι, αυτό δεν το θυμάμαι. Μπορώ να απαντήσω εγώ σε αυτό. Όλα τα κτήματα δεν είχαν δικό του σαλόνι. Συνήθως είχαν τα μεγαλύτερα και τα πιο έφορα. Αφού τελείωνε ο ιδιοκτήτης τη διαδικασία και αποθήκευε τα γεννήματά του, πολύ συχνά τα χρησιμοποιούσαν και οι γείτονες ή οι συγγενείς. Εγώ σαν παιδί θυμάμαι δηλαδή να αλωνίζουμε σε ξένο αλόνι αφού είχε τελειώσει ο ιδιοκτήτης. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που το χρησιμοποιούσε μόνο ένα άτομο. Είχε μια κοινωνική ευρύτερη σημασία και νόημα στην περιοχή. Επίσης ήταν και ένα θέμα αξιοποίησης του χώρου. Το αλόνι δεν γινόταν στο πιο έφορο σημείο του χωραφιού. Συνήθως γινόταν στο πιο άγωνο και σε συνάρτηση πάντα με τον άνεμο της περιοχής. Γι' αυτό τις περισσότερες φορές βλέπουμε το αλόνι στην άκρη του χωραφιού. Σε ένα πετρώδες έδαφος, φτιαγμένο, ήταν υψωμένο κάποιες φορές. Ήταν πολύτιμος ο γεωργικός εκμεταλλεύσιμος χώρος. Και για αυτό το κριτήριο γινόταν και η επιλογή του χώρου που θα το έκτιζαν. Λοιπόν, αγάπησα την Άνδρο και βρήκα αυτό το σπίτι και το νίκιασα. Και ένας παράγων ήταν αυτό το αλόνι, το οποίο πέρναγα κάθε τόσο και το έβλεπα και είχα τρελαθεί. Τώρα ανακαλύπτω και όλη αυτή την ιστορία. Βέβαια τη διαισθανόμουν, είχα ρωτήσει κάποια πράγματα και ήξερα. Το αλόνι είναι μάλλον στον τρίτο τύπο που είπε η κοπελιά. Γράφει με τα παράθυρα. Γράφει 1781 και έχει ένα σταυρό παραγμένο. Η μισή του πλευρά είναι διπλή, σαν να μπορείς να κάτσεις κιόλας αυτή. Μάλλον ισχύει αυτό που περιέγραψε. Με τον εξωτερικό. Δηλαδή μου απαντάτε σήμερα με αυτή την αφορμή σε διάφορα πράγματα. Δίπλα υπάρχει εκεί που αποθηκεύανε. Εγώ αναρωτιόμουν τι ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί να μου άρεσε και μου άρεσε και εμένα, γιατί καταλάβαινα την ιστορία του. Και σε όλο τον εγωπαθή, στην εγωπαθή φύση μου από τη ζωή στις πόλεις, η πέτρα αυτή, όπως την είδα, με έκανε να σκεφτώ ότι δεν είμαι τόσο όλος ο κόσμος συγκεντρωμένος γύρω από την ύπαρξή μου και σε αυτή την πέτρα πόσοι άνθρωποι έχουν κάτσει και έχουν κλάψει ή έχουν γελάσει. Και αυτός ήταν ένας παράγων που με ήλκυσε σε αυτό το αλόνι, ας πούμε. Και θέλω να πω ότι τα έργα σου, Γιώργο, πέρα από όλα αυτά που είναι πολύ συγκινητικά, που είπε και ο κύριος και η κυρία,
για την ιστορία του Αλωνιού, εμένα, πέρα από όλα αυτά, μου βγάζουν και αυτό το πράγμα, δηλαδή το πόσο η ύπαρξή μας, ποια διάσταση έχει πραγματικά η ύπαρξή μας, με την έννοια που προανέφερα πριν, του πόσο σημαντική ή ασήμαντη είμαστε, το οποίο καθορίζεται τελικά, μπορεί να το καθορίσει και μία πέτρα ή ένα σύνολο από πέτρες. Εγώ έχω επίγνωση του τι σημαίνει μία πέτρα. Mm. Θυμάμαι τον πατέρα μου όταν δεν μετέφερε κάτι άλλο στο σπίτι, γεννήματα. Σε όλα τα σελιάδες, σε αυτή τη φανιαλόνια, και ήταν μια διαδικασία οικογενειακή που σήμερα η απεικόνισή της καταλαβαίνει ότι είναι μεταφορική εκτός από την ιστορική καταγραφή. Και αναρωτιέμαι μετά από όλη αυτή τη συζήτηση αν η σημερινή διαδικασία ελογίσματος μπορεί να μεταφέρει και την νοσταλγία, μπορεί να είναι ένας λόγος συζήτησης, μπορεί να μεταφέρει κάποιες εικόνες. Νομίζω ότι ακόμα και αυτή η διαδικασία που υπήρχε στο παρελθόν και σήμερα να μεταφέρει δεν μπορεί να μεταφέρει το ίδιο συναισθηματικό φορτίο. Οπότε αξίζει να ασχοληθούμε με αυτό και πιστεύω ότι αυτή η απεικόνηση είναι τα τελευταία ψήγματα μιας πολιτιστικής και παράδοσης λογογραφικής ουσιαστικά που νομίζω ότι από εδώ και πέρα δύσκολα θα υπάρχει. Τώρα υπάρχουν πισίνες. Δεν συγκινούν τα αλόνια. Και πολλά αλόνια έχουν ενσωματωθεί στην καινούργια αρχιτεκτονική ως μέρος της αυλής, ως τραπέζι και μέση. Και κάτι άλλο, αλόνια. Έχω ακούσει πρόσφατα μετατροπή σε στέρνα. Κάτι άλλο να σας πω, που είναι συνέχεια της άλωνας, είναι τα μπάρια, τα πέτρινα. Βρίσκονται μέσα στα σπίτια. Λοιπόν, μεγάλες πέτρες, τεράστιες πέτρες, τις οποίες τις τοποθετούσαν πριν το χτίσιμο. Μιλάμε μεγάλες. Και εκεί ερχότανε και βάζανε τον καρπό. Για να μπορέσουν να τον φυλάξουν. Σαν αποθήκες δηλαδή. Σαν αποθήκες. Η οποία θα ήταν και δροσερή. Ναι, πάντα ήταν στα υπόλοιπα. Πραγματικά είναι όπως λέμε ο φούρνος της γειτονιάς. Δηλαδή δεν υπήρχαν φούρνοι σε κάθε σπίτι. Υπήρχε ένας φούρνος και με το γύρι που λέμε εμείς, με τη σειρά δηλαδή, πηγαίνανε ο κόσμος και φούρνιζε. Το ίδιο και το αλόνι. Ήταν κοινό για μια ολόκληρη περιοχή, για μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Επίσης η επιλογή του χώρου των αλωνιών έπαιζε μεγάλο ρόλο. Εκτός από τους ανέμους και λοιπά, ήταν ότι πρέπει να έχει θέα. Γιατί εκεί ακριβώς, δεν ξέρω ποιος το είπε, συγκεντρωνότανε όλη η παρέα ή αυτοί, κάνανε τα κύριους. Κάνανε τα γοζήσεις εγώ, δηλαδή. Και συγκεντρωνόμασταν στο αλόνι για να παίξουμε, οι μεγάλοι να διασκεδάσουν, αλλά να έχει θέα, να βλέπει, κάπως ψηλά βέβαια ήτανε, να βλέπει κανείς τα αλόνια πραγματικά. Σε γάμου, σε βαφτίσεις και αυτά, στο αλόνι, ποτέ όσα χρόνια ήμουνα εδώ στην Άντρο και αυτό, δεν άκουσα ποτέ να γίνει καβγάς. Τέλειο είναι αυτό που λέμε. Ιερός χώρος. Στην ανατολική πλευρά του Αλωνιού, πάντα υπήρχε ένα σταυρός και η ημερομηνία κατασκευή του. Τα περισσότερα που είπατε, δεν έχουμε να το γνωρίσει. Ναι. Πολύ συγκινητικό και αυτό. Και φυσικά υπήρχε η αντίληψη ότι οτιδήποτε μπορεί να γκρεμιστεί στάβλος, αχυρώνας, σπίτι, το αλόνι ήταν ιερό. Δεν ακουμπούσε κανείς χέρι πάνω. Έτσι. Μου το είπατε αυτό, ότι εάν γκρεμίσεις αλόνι, σπίτια που φτιάχτηκαν πάνω σε γκρεμισμένα αλόνια, δεν είχαν... Δεν πήγαν καλά. Δεν είχαν το καλό μέλλον. Σπίτια, όλα τα χωράφια, γύρω τριγύρω, ήταν το δικό τους αλόνι. Ανάλογα όμως και με το μέγεθός τους. Έχετε δίκιο. Όπως και τους φούρνους. Έχει ποτέ. Όλα τα χωριά, τα δικά μας τουλάχιστον, κάθε σπίτι είναι το μόνο.
Και τεράστιο. Και τεράστιο, ναι. Μόνο το Πάσχα συγκεντρωνόμαστε σε ένα φούρνο αναγειτονιά για να ψήσουμε τους λαμπριάτες. Αυτός που κουλούσε τους περισσότερους. Και συνήθως αν μοιραζόταν τα κτήματα μεταξύ των αδελφών, το αλόνι μεταφερόταν καμιά φορά. Το βάζανε σε αυτόν που καλλιεργούσε, που είχε συνέχεια της παραγωγής. Δεν το αφήνανε στο άλλο κτήμα. Εγώ έχω δει αλόνι κομμένο στη μέση. Ο ένας στον ένα αδελφό και το άλλο στον άλλο. Από δίπλα τα μάτια μου. Όχι. Λίγο μέχρι να ξαναγυρίζεις. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που βρεθήκατε σήμερα και φυσικά όσους ευχαρίστησα εκ των προτέρων. Και άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ τη Λίδα και τον Δημήτρη Νάνη, φυσικά, που συγκινητικά μίλησαν για μένα. Και άλλη μια φορά όσους έσκυψαν πάνω σε αυτή τη σειρά σκίτσων και ζωγραφικών έργων και αφιέρωσαν χρόνο για να γράψουν τις σκέψεις του και αυτά. Τον κύριο Τάρκο φυσικά. Τον κύριο Τάρκο. Και άλλη μια φορά την κυρία Δάπαση και τα κορίτσια της βιβλιοθήκης. Χρόνια έχουν σταθεί πραγματικά στο πλευρό μου. Σας ευχαριστώ πολύ.